Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Hello ladies and gentlemen, G-Vapes is here. Welcome to another video. Αυτή τη φορά έχουμε να δείξουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ special. Να πω ότι το προϊόν μου έχει έρθει κατευθείαν από τον κατασκευαστή, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν μιλάμε για κανένα άλλο από Atmi Zumba ή Atmi Zone. Ναι, ναι, ναι. Ένας RTA στα χέρια μου. Ένας RTA που πραγματικά τον έχω λατρέψει. Ξέρετε όλοι ότι δεν είμαι τον RTA τόσο πολύ, ότι δεν μου αρέσουν πάρα πολύ και ότι προτιμώ τους dripper κυρίως τους μονούς, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Αλλά δοκίμασα αυτό το διαμάντι και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο πώς έρχεται στη συσκευασία κτλ. Αυτό κάνουν όλοι, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Ναι, πρέπει να δείξουμε το μέσα. Πρέπει να το δείξουμε το μέσα. Οπότε πάμε να δούμε το μέσα. Τι εδώ είναι η συσκευασία του Atmi Zumba by Atmi Zone. Πάμε να τα ανοίξουμε. Βγαίνει λίγο δύσκολα κάθε φορά, όσες φορές και αν το βγάλεις. Και θα δούμε στα πλάγια να γράφει το χρώμα, το σηριακό αριθμό και την ημερομηνία κατασκευής, QR code για να σκανάρετε στην εταιρεία. Από την πίσω πλευρά θα γράφει τι περιέχει όλο το πακέτο, ένα τρίποδο δηλαδή, ένα set από O-ring και ένα user manual μαζί με την κάρτα εγγύησης. Τα social της εταιρείας και στα πλάγια θα δούμε ότι είναι καθαρά ελληνικό προϊόν, σχεδιασμός, ανάπτυξη και συνδραμολόγηση από την Atmi Zone στην Αθήνα, Ελλάδα, μηχανική επεξεργασία σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Κίνα. Είναι καθαρά ένα ελληνικό προϊόν, τη γνωρίζουμε την εταιρεία, την έχουμε δει αρκετές φορές και φτάνει αυτό. Πάμε να δούμε τι περιέχει το μαγικό κουτάκι. Atmi Zumba by Atmi Zone, το τρίτο που έχω στην κατοχή μου και πάμε να δούμε τι έχει μέσα αυτό. Στη συσκευασία θα βρούμε κλασικά την κάρτα εγγύησης και γνησιότητας, η οποία μας αναγράφει το χρώμα, τον σηριακό αριθμό και την ημερομηνία κατασκευής μαζί με το κλασικό QR code, μαζί και την υπογραφή του υπεύθυνου ελέγχου. Thank you, ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε για τα προϊόντα τα οποία μας διάγνετε. Tripod 2 by Atmi Zone και στην πίσω πλευρά θα βρούμε user manual με QR code το οποίο σκανάρετε και σας οδηγεί στο ανάλογο threads και το support το οποίο επίσης το σκανάρουμε. Και scan me, απλά σκανάρετε το και θα δείτε. Και στη συσκευασία μας θα βρούμε τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα, τον ατμοποιητή μας, ένα tripod 2, μια δεύτερη καμπάνα MTL, ένα δεύτερο τζαμάκι, ένα δεύτερο drip tip MTL, το κλειδάκι το οποίο μας βοηθάει να βγάλουμε την καμπάνα και να αφαιρέσουμε το τζαμάκι και τους σωλήνες και τα πινάκια του αέρα. Αυτά εδώ είναι στην deluxe έκδοση. Στην απλή έκδοση θα βρείτε όλα αυτά που σας προείπα, χωρίς αυτά εδώ τα δύο. Θα πρέπει να τα αγοράσετε έξτρα. Έχουμε πινάκια του αέρα από 2 έως 4 mm και από 0,8 έως 1,8 τα MTL pin. Και πάμε να δούμε λίγο πώς λειτουργούν όλα αυτά. Να αφαιρέσουμε τα προϊόντα από μέσα για να δούμε τι άλλο βρίσκεται στην συσκευασία. Θα βρούμε άλλο ένα χαρτάκι Atmi Zumba, δύο έξτρα ακόμα βίδες οι οποίες είναι για το deck και όλα τα O-ring αριθμημένα μαζί με το πάχος τους για αυτά που χρειαζόμαστε να αντικαταστήσουμε. Ο ατμοποιητής μας είναι 51 χιλιοστά στο ύψος και 22 mm στη διάμετρο. Απ' την κάτω πλευρά θα δούμε Atmi Zumba, το σηριακό αριθμό και το center pin. Από την πάνω πλευρά θα δούμε το drip tip, το οποίο πλέον συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση είναι χωνευτό, μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε 5-10 drip tip θέλουμε. Το επάνω μέρος με μισή στροφή πλέον μπορούμε να το αποδεσμεύσουμε για να γεμίσουμε τα υγρά μας. Εσωτερικά θα βρείτε ένα O-ring μαύρο, το οποίο είναι για τη στεγανοποίηση του ατμοποιητή μας. Εσωτερικά θα δούμε δύο μεγάλες εσοχές για το υγρό μας και στο κέντρο μία βίδα. Θα δούμε αργότερα τι είναι αυτή. Πάμε στο κάτω μέρος του ατμοποιητή, το οποίο θα δούμε το airflow, αρκετά μεγάλο, σταθερό, δεν κλείνει αυτή τη φορά. Και εδώ θα δούμε το άνοιγμα και το κλείσιμο των υγρών. Περιστρέφοντας λοιπόν τον ατμοποιητή μας περίπου μισή στροφή, θα δούμε ότι κάπου σταματάει και έχει ένα κούμπομα. Οπότε τραβώντας το θα αφαιρέσουμε και θα βγει το κάτω μέρος του deck, το οποίο είναι αυτό εδώ. Πάμε να δούμε όμως το deck τι έρχεται τώρα σαν καινοτομία και τεχνολογία, ώστε να μπορούμε να φτιάχνουμε τον αέρα μας και να μην πειράζουμε το στήσιμό μας. Στο κάτω μέρος που θα δείτε στην βάση, θα δείτε ότι είναι αρκετά κλειστό, είναι τυφλό, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πρόσβαση στον πόλο. Στο κάτω μέρος του deck θα δούμε αυτό εδώ
τόσο Λίνα, ο οποίος περιστρέφοντάς τον πιάνεται σε αυτές εδώ τις δύο εγκοπές δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, τον αφαιρούμε καθαρά με το χέρι και είναι το airflow μας. Εδώ είναι ο αέρας που εισέρχεται και εδώ επιλέγουμε τα πόσα μιλιμέτρα αέρα θα βάλουμε. Έρχεται με προεγκατεστημένο το 4 mm, το οποίο είναι και αυτό που παίρνει και τα MTL pin. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ο ατμοποιητής έρχεται με βίδες σταυρόβιδες τύπου Philips 304, ενώ όλο το υπόλοιπο σώμα είναι SS316. Πάμε να δούμε όμως και το πάνω μέρος, πώς είναι, πώς έρχεται και πώς αποδεσμεύουμε το τζαμάκι. Παίρνοντας αυτό εδώ το κλειδάκι, το τοποθετούμε στις εγκάρσιες εγκοπές τις οποίες έχει μέσα για να μην το τραυματίσουμε και ξεβιδώνουμε. Την πρώτη φορά που θα το ξεβιδώσετε μπορεί να σας είναι λίγο δύσκολο ή λίγο σφιχτό, όπως έτυχε σε μένα. Το ξεβιδώνετε με προσοχή. Αφαιρείτε την βίδα, είναι αυτή εδώ, και τραβώντας το επάνω καπάκι, βλέπετε ότι αποδεσμεύεται, μένει το O-ring επάνω και έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό της καμπάνας και στο τζαμάκι. Αφαιρώντας και το τζαμάκι, αφαιρώντας και το κάτω O-ring, έχουμε αποδεσμεύσει εντελώς την καμπάνα. Και είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι η RDL προς DL καμπάνα, δηλαδή για αεράτο άτμισμα κυρίως. Θα δούμε εσωτερικά όλες τις εγκοπές και μια τεράστια τρύπα στην κορυφή της καμινάδας. Αυτό είναι για να έχουμε περισσότερο αέρα για περισσότερα βατ άτμισμα. Συγκριτικά θα δούμε και την δεύτερη καμπάνα, η οποία επίσης έχει το σπήρωμα επάνω με την βίδα, όπως βλέπετε. Είναι για να μπορεί να σταθεροποιείται το πάνω μέρος και να κλειδώνει. Θα το αφαιρέσουμε και αυτό εδώ. Και θα δούμε λίγο τώρα συγκριτικά τις δύο καμπάνες. Οι δύο καμπάνες είναι εμφανισιακά πανομοιότυπες, με τις διαφορές ότι μία είναι πιο μεγάλη και η άλλη είναι πιο μικρή. Η διαφορά είναι ότι αυτή εδώ είναι για MTL άτμισμα και θα δείτε ότι είναι πιο στενή γενικά στην περίμετρο και στην εισαγωγή των υγρών είναι ακόμα μικρότερες οι τρύπες. Εσωτερικά θα δούμε πάλι μία διαφορά. Βλέπετε ότι στην δεξιά που είναι για MTL η έξοδος είναι πολύ πιο μικρή συγκριτικά με την DL που είναι πιο αεράτη, είναι για πιο πολύ αέρα. Οπότε αυτές είναι ουσιαστικές διαφορές, αλλά όχι μόνο. Όταν χρησιμοποιούμε την DL καμπάνα θα έχουμε 3,4 ml υγρό στον ατμοποιητή μας, ενώ όταν χρησιμοποιούμε την MTL θα έχουμε 3,8 ml. Αρκετά όμως για τις καμπάνες, είδαμε, είναι πάρα πολύ πρακτικές. Θα χρησιμοποιήσουμε όποια από τις δύο θέλουμε για το άτμισμα το ανάλογο το οποίο θα κάνουμε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την DL, οπότε θα δούμε και αυτήν εδώ. Πάμε να δούμε τώρα λίγο πώς είναι οι σωλήνες και τα πινάκια του αέρα και πώς τοποθετούνται. Παίρνοντας λοιπόν την βάση την οποία έχουμε και παίρνοντας το 4 mm ατμοποιητή, θα χρησιμοποιήσουμε τα πινάκια του αέρα, τα οποία είναι αυτά εδώ. Θα βγάλω ένα τυχαία, βγάζω το 1,8, να πω ότι έρχονται από 0,8 έως 1,8, δηλαδή αρκετά σφιχτό άτμισμα έως σφιχτό RDL. Και πώς τοποθετείτε, βλέπετε ότι επάνω έχει δύο κόκκινα O-ring για να μπορεί να σταθεροποιείται μέσα στο deck και παίρνουμε το πινάκι, αφού το έχουμε λιπάνει πρώτα και το πιέζουμε εδώ στο επάνω μέρος και είναι κάπως έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε άτμισμα 1,8 mm. Τοποθετούμε επάνω στο deck μας με το χέρι, δεν χρειάζεται εργαλεία. Σπρώγνουμε, κλείδωσε και έτοιμο. Και αυτή τη στιγμή αν έχουμε στήσιμο δεν επηρεάζουμε σε κάτι στο στήσιμο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον αέρα μας. Πάμε να δούμε λίγο τη συναρμολόγηση του ατμοποιητή μας. Περνάμε το O-ring, περνάμε το τζαμάκι, περνάμε το επάνω μέρος που έχει το O-ring πάνω, αν δεν το έχετε τοποθετείτε εσείς, και αφού κουμπώσουμε πάνω θα δείτε εδώ τα δύο αυτάκια. Εδώ αυτό που δεν έδειξε είναι τα δύο αυτάκια τα οποία έχει για να μπορέσει να κουμπώσει το επάνω μέρος. Οπότε τοποθετούμε προσεκτικά, διότι αν δεν κουμπώσει σωστά θα έχουμε κενό, όπως βλέπετε εδώ που δημιουργείται, δεν μου έχει κουμπώσει καλά αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να έρθει. Έτοιμο. Τοποθετούμε τη βίδα. Κοιτάζουμε να πάρουμε αυτήν που έχει πιο ανοιχτή διάμετρο, γιατί η άλλη δεν θα κουμπώσει. Παίρνουμε το κλειδάκι μας και σφίγγουμε τόσο όσο ώστε να μην τραυματίσουμε τον ατμοποιητή μας. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε το deck μας. Αφού έχουμε τοποθετήσει το σωλήνα του αέρα, παίρνουμε το κάτω μέρος, βρίσκουμε που είναι η εγκοπή και το κλειδώνουμε. Παίρνουμε το mod μας, τοποθετούμε πάνω και πάμε να δούμε το πρώτο στήσιμο στον ατμοποιητή μας. Το στήσιμο του ατμοποιητή μας θα χρησιμοποιήσουμε ένα mini alien.
Είναι στα 2,5 μιλιμέτρα πυρήνα και θα σας δείξω έναν τρόπο τον οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε την αντίσταση επάνω. Να τονίσω ότι στις άκρες ο ατμοποιητής έχει δύο εγκοπές ώστε να τοποθετήσουμε το τζίγκερ επάνω για να μπει σωστά και ίσια η αντίσταση, αλλά σημαντικό στο ύψος το οποίο πρέπει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο μηχάνημα για να μετρήσουμε τα post και να ξέρουμε στα πόσα μιλιμέτρα θα κόψουμε την αντίστασή μας. Στα 4 μιλιμέτρα νομίζω ότι είναι η ιδανική. Άρα, θα πάρουμε την αντίστασή μας, θα τοποθετήσουμε στα 4 μιλιμέτρα και θα κόψουμε ανάλογα το ποδαράκι. Παίρνουμε και την άλλη πλευρά. Και αφού έχουμε την αντίστασή μας στο επιθυμητό μέγεθος, ερχόμαστε, ξεβιδώνουμε τις βίδες. Στερεώνουμε το τζίγκερ μας και αρχίζουμε και βιδώνουμε την αντίστασή μας. Ή διαφορετικά μπορείτε αφού τοποθετήσετε την αντίσταση να κόψετε αρκετά κοντά στην βάση τα σειρματάκια. Ερχόμαστε όμως τώρα να φτιάξουμε λίγο την αντίστασή μας. Χρησιμοποιώ 2,5 μιλιμέτρη πυρήνα, οπότε αυτή τη στιγμή έχει έρθει και έχει καθίσει ακριβώς όπως πρέπει. Θα δείτε την αντίσταση η οποία έρχεται κάπως έτσι. Αυτό είναι και το επιθυμητό ύψος. Βάζοντας το εργαλείο εδώ, θα σας έρθει και στο επιθυμητό ύψος. Εσωτερικά του deck να πούμε ότι βλέπουμε δύο μεγάλα λούκια τα οποία είναι για τα βαμβάκια, όπως και τις εισαγωγές του υγρού από αυτήν εδώ την πλευρά. Έχοντας φτιάξει την αντίστασή μας σωστά επάνω, πάμε να κάνουμε το πρώτο fire. Ανοίγουμε το mod μας. Κατεβάζω περίπου στα 2,2 volt. Αρχικά τη διαβάζει 0,34. Οπότε πάμε να την πυρώσουμε. Αφήνουμε να κρυώσει η αντίσταση για να περάσουμε το βαμβάκι μας. Βαμβάκι θα χρησιμοποιήσουμε Mythical Cotton. Και κόβουμε το βαμβάκι περίπου στο ύψος του deck. Αφαιρούμε το περισσευούμενο. Κάνουμε ένα καλό αφράτωμα. Αφράτεμα στο βαμβάκι μας. Και τοποθετούμε το βαμβάκι όμορφα, χωρίς να το πιέζουμε, μέσα στο deck. Περνάμε και μπορούμε να κάνουμε και τις μικροδιορθώσεις μας μετά.
Και έτσι είναι το deck μας. Υγρό θα χρησιμοποιήσουμε το High Wheeler. Βρέχουμε λίγο την αντίσταση, πατάμε ένα μικρό fire ώστε να απορροφήσει για να ποτίσω το βαμβάκι εσωτερικά της αντίστασης. Βρέχουμε περιμετρικά το υπόλοιπο βαμβάκι αλλά και στις τρύπες εισαγωγής του υγρού. Ανεβάζουμε περίπου στα 3,5 volt. Και αυτό εδώ είναι. Η αντίσταση μας έχει φτάσει περίπου στα 0,52 ohm. Και πάμε να τοποθετήσουμε την καμπάνα. Βάζοντας επάνω, βρίσκουμε την εγκοπή. Για να τοποθετήσουμε υγρό, θα κλείσουμε τα υγρά. Εδώ. Και θα βάλουμε το υγράκι μας. Αφού κλείσουμε τα υγρά, θα τοποθετήσουμε το επάνω μέρος, θα βρούμε τις δύο εγκοπές για να μπουν εδώ ή διαφορετικά δεν θα κλείσει και θα τοποθετήσουμε το drip tip και ο ατμοποιητής μας είναι έτοιμος για άτμισμα. Και αφού είδαμε τι περιέχει μέσα στη συσκευασία, όλα τα καλούδια, είδαμε τη διαφορά από την Deluxe έκδοση με την Basic. Βασικά να πούμε ότι όποιος θέλει την Deluxe για να πάρει τους σωλήνες και τα MTL pin και τα χρησιμοποιεί μπορεί να το πάρει. Διαφορετικά μπορεί να πάρει την Basic έκδοση αν π.χ. του αρέσει ο αεράτος ατμοποιητής, ο οποίος είναι με προεγκατεστημένο στα 4 mm, ή μπορεί να τα αφαιρέσει και εντελώς από πάνω και να γίνει στα 5 mm. Επίσης, αν κάποιος για κάποιο λόγο στο εμπόριο ή στη σελίδα της Ατμιζού δεν βρίσκει την Deluxe έκδοση και βρίσκει την Basic, μπορεί να αγοράσει έξτρα τα pin και τους σωλήνες, περίπου με ένα κόστος στα 15 ευρώ. Εδώ να πούμε ότι η εταιρεία έχει βγάλει και ένα extension kit, το οποίο θα κάνω μια διόρθωση γιατί είπα κάτι λάθος πριν στο preview το οποίο βλέπαμε κάτω. Η χωρητικότητα του ατμοποιητή είναι στα 2,4 ml με την DL καμπάνα και στα 2,8 με την MTL. Οπότε με το extension kit που είναι περίπου στα 20 ευρώ κόστος, ερχόμαστε στα 3,4 ml χωρητικότητα, το οποίο θα έχω σύντομα γιατί θέλω πιο πολύ χωρητικότητα. Πάμε τώρα λίγο στα υπέρ του ατμοποιητή και γενικά για τον ατμοποιητή. Να πούμε ότι έχουμε έναν ατμοποιητή ο οποίος είναι SS316 ολόκληρος, οι βίδες του είναι από 304. Στο κάτω μέρος θα βρούμε τον αέρα, ο οποίος είναι σταθερός, δεν κλείνει, δεν ανοίγει. Ο έλεγχος ροής του αέρα γίνεται καθαρά μέσα από τους σωλήνες και τα MTL, τα pin, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έχουμε στο κάτω μέρος με μισή στροφή να ελέγξουμε την αντίστασή μας ή άλλη μισή για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το pin του αέρα για οποιοδήποτε λόγο. Έχουμε ένα αρκετά ευρύ χωροντέξ. Σκεφτείτε ότι έχω στημένη πάνω μία mini alien, η οποία δεν είναι και MTL όπως την αναφέρουμε περισσότερο, στα 0.5 παίζει και έχει τον όγκο της. Βασικά σε αυτόν τον ατμοποιητή όλα με μισή στροφή γίνονται. Πλην από την καμπάνα η οποία ξεβιδώνει με εκείνο το εργαλειάκι το ωραίο το οποίο σας έδειξα, το οποίο εμένα με παιδέψε πάρα πολύ την πρώτη φορά, προσέξτε το λίγο, προσοχή μην τραυματίσετε τον ατμοποιητή, αν και είναι πολύ καλή κατασκευή δεν έχει ανάγκη. Το πάνω μέρος τώρα μισή στροφή να ανοίξει να βάλουμε το υγρό μας στην αναπλήρωση υγρού, πάρα πολύ εύκολο, πολύ απλό, έχει δύο αυτά και τα οποία κουμπώνουν. Το drip tip 5-10 χωνευτό, το οποίο μπορείτε να βάλετε τις αρισκίες σας όποιες εσείς θέλετε, αν και είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, είναι από υλικό POM και αυτό και το δεύτερο το drip tip το οποίο έχει στη συσκευασία. Έχουμε δεύτερο τζαμάκι στη συσκευασία, αλλά γενικά η Ατμιζού είναι μια εταιρεία η οποία έχει πληθώρα ανταλλακτικών, οπότε δεν πρόκειται ποτέ να σας λείψει κάτι. Αυτό που μου άρεσε όπως πάντα στην Ατμιζού είναι όλα αυτά τα O-ring τα οποία έχει στη συσκευασία, αλλά και το αναλυτικό χαρτάκι βάσει το μέγεθος και το πάχος, ώστε να βάλεις αυτό που πρέπει ή αν σου λείψει κάποιο ή αν το χρησιμοποιήσεις, να μπορέσεις να παραγγείλεις το σετάκι αυτό που θέλεις. Δεν ξέρω τώρα αν είναι όλοι μαζί το σετ, αν μπορείς χωριστά, όπως και να έχει, anyway, είναι μια καλή λύση. Μπορείτε να τσεκάρετε στο site της Ατμιζού, έχει τα πάντα ό,τι αφορά τον tripod, είτε για τις καμπάνες, είτε αν χάσετε κάποιο εξάρτημα, κάποιο ανταλλακτικό, κάτι έξτρα που μπορεί να βγει κανένα κουστούμι, ας πούμε, στην πορεία μπορεί να βγάλουν κανένα ωραίο, γιατί καμπάνες δεν νομίζω να βγάλουν κάτι άλλο. Αυτά. Α! Επειδή το βίντεο, όπως καταλάβατε, βλέπετε και την μπλούζα είναι γραμμένο ουσιαστικά τη δεύτερη μέρα, δεν έχω προλάβει. Θα πω κάτι. Στο βίντεο είδαμε να στείλω με την DL την καμπάνα και ήμουνα πεπισμένος ότι η DL μου αποδίδει άψογα. Πιστέψτε με, αποδίδει άψογα. Και λέω εγώ τώρα.
Μήπως να βάλω, λέω, την MTL έτσι να δοκιμάσω στο ίδιο στήσιμο. Οπότε λέει να ατμοποιηθεί, βγάζω το κλειδάκι, αλλάζω την καμπάνα και βάζω την MTL. Όχι MTL, σφιχτό RDL για να είμαστε σωστοί. Έχουμε σφιχτό RDL και αεράτο RDL. Δεν φτάνουμε στο DL, στο μεγάλο πιν, γιατί παίζουμε με το 2,5 το πιν, οπότε είμαστε σε μέση κατάσταση στον αέρα. Και βάζω την σφιχτή RDL καμπάνα, την MTL, και παθαίνω πλάκα. Αν η γεύση μου δηλαδή ήταν 9 στα 10, πήγε 10 στα 10. Με το ίδιο υγρό, για την ακρίβεια κάνω το High Wheelers, το αμαρίλο. Φοβερό! Δηλαδή μου απογείωσε τις νότες από το καπνικό στοιχείο πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω τι να πω για αυτόν τον ατμοποιητή. Είναι πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ καλός. Ουσιαστικά δεν του βρίσκω αρνητικά. Ουσιαστικά αυτά που βρίσκω είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες είναι βελτιωμένες συγκριτικά με τον προκάτοχό του. Δεν τον είχα ποτέ, αλλά τον είχα δει κάποιες φορές από κοντά και τον είχα δοκιμάσει. Διαφορές όπως το μισή στροφή για να αλλάξουμε την αντίσταση, μισή στροφή για να βάλουμε υγρό, κουμποτό πλέον χωνευτό drip tip, να μην μας δεσμεύει. Στο θέμα του deck έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, βελτιώσεις. Αυτό το οποίο εμένα δεν μου άρεσε και συνιστώ να το δει η εταιρεία, γιατί ίσως μας δώσει κάποια λύση στο μέλλον, είναι το κάτω μέρος, όχι γιατί είναι τυφλό και δεν έχουμε πρόσβαση στον πόλο, αλλά γιατί ο πόλος είναι αρκετά κοντός, με αποτέλεσμα λάτρες του μηχανικού σαν και εμένα φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω στο μηχανικό. Βασικά δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσω στο μηχανικό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε άτομα που χρησιμοποιούν μηχανικό, γιατί εννοείται ότι θέλουμε τον αγαπημένο μας ατμοποιητή ή έναν από τους αγαπημένους μας και επάνω σε ένα μηχανικό box mode το οποίο έχουμε αγοράσει. Γιατί να βάλουμε μόνο dripper, γιατί να βάλουμε οποιονδήποτε άλλο MTL ή RDL της αγοράς των 40 και των 50 ευρώ και να μην μπορούμε να βάλουμε τον Tripod το 2, ο οποίος είχε και ένα αλφα κόστος. Για ποιο λόγο? Αυτό το παραθέτω να το δει η εταιρεία, για να μπορέσει ίσως να μας βγάλει μόνο το κάτω μέρος, δηλαδή που έχει για το airflow, ένα με πιο μακριό center pin, ώστε να μπορώ να το βάλω και στο μηχανικό μου. Απλό. That's it. Αυτό είναι ουσιαστικά το αρνητικό για μένα. Και προσέξτε, όταν πλένετε τον ατμοποιητή σας, τι γίνεται. Επειδή είναι μισή στροφή για να βγάλεις το deck και άλλη μισή στροφή για να βγάλεις, δηλαδή, από την κάτω πλευρά και να φτιάξεις το πιν του αέρα σου, όταν το έχουμε πλύνει και δεν είναι καλά, δεν έχουν λιπανθεί καλά τα o-ring και οι επαφές του ατμοποιητή, ίσως να μην καταλάβεις πού κλείνουν τα υγρά και πού δεν κλείνουν για να βγάλεις, και μπορεί να σε παιδέψει. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά με παιδέψε. Μπορεί να είναι στο συγκεκριμένο ατμοποιητή, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι έτσι γενικά, δεν ξέρω. Οπότε, όταν θα πλύνετε τον ατμοποιητή σας σε τακτικά διαστήματα, έτσι, πάρα πολύ τακτικά διαστήματα μαζί με τον drip tip, πρώτα να ρίχνετε λίγες σταγόνες VG ή λίγο από το υγρό το οποίο θα βάλετε, για να μπορέσει να λιπανθεί η περιοχή η οποία έχει τις εγκοπές και κλείνει. Αυτά είχα να πω, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι περισσότερο. Σας είπα το μόνο αρνητικό αυτό, όλα τα υπόλοιπα για μένα είναι θετικά. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ατμοποιητής. Είναι ένας ατμοποιητής που θεωρώ ότι έπρεπε να τον είχα στην γκάμα μου. Τον λάτρεψα από τη στιγμή που τον είχα δει κάπου, μου άρεσε πάρα πολύ και δεν με διέψευσε καθόλου. Δηλαδή αυτό που είδα και αυτό βρήκα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί δεν είμαι φαν των RTA ατμοποιητών. Στην κατοχή μου βρίσκονται ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, σε ελάχιστα δάχτυλα, οπότε με κέρδισε. Ελληνική κατασκευή, το λέω και θα το ξαναλέω ότι οι Έλληνες κατασκευαστές βρίσκονται έτη φωτός μπροστά και μακάρι να μπορούσαν να το εξελίξουν και άλλο αυτό. Ατμιζού, ένα κάτω μέρος παρακαλώ πολύ, έστω και custom να μου βγάλετε για να μπορώ να το χρησιμοποιώ στο μηχανικό μου, γάμο τα σαρδά μου, και αυτά. GVAPS is here. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Like, subscribe, share. Σημαντικό για το κανάλι, έτσι με βοηθάτε. Κάτω στο description θα υπάρχει πιθανόν κάποια περιγραφή, πιθανόν κάποια link τα οποία οδηγούν στην εταιρεία, και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλιά σας, αλλά και στο live το καθιερωμένο της Τρίτης. GVAPS is here. Βοηθήστε το κανάλι, βοηθήστε εμένα για να βοηθήσω και εγώ εσάς. Με ποιο τρόπο δεν ξέρω, δεν έχω καμία ιδέα, αλλά εσείς βοηθήστε το κανάλι. GVAPS was here. Τα λέμε την επόμενη φορά. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get
set me a streak. Who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car.